Να έρθουμε τώρα στην υπόθεση με τη γιατρό των επωνύμων, η οποία είχε πλημμυρίσει την Αθήνα με επικίνδυνα σκευάσματα. Θα πάω στη Ρένα Κουβελιώτη. Ρένα, δεκάδες λοιπόν ασθενείς έπαιρναν σκευάσματα τα οποία αποδείχθηκαν όχι απλά παράνομα, αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνα. Έτσι ακριβώς είναι, Αντώνη, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και ο ΑΡΦΑ φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τη δράση της γιατρού των επωνύμων και των αθλητών. Βρισκόμαστε στα βόρεια προάστια. Εδώ είναι το σπίτι της 48χρονης και εδώ υπήρχε ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου έβλεπε τους ασθενείς της. Mm. Από εδώ οι αρχές κατέσχεσαν και αυτά τα παράνομα σκευάσματα που ήταν είτε επικίνδυνες ουσίες που είχε γίνει εισαγωγή από το εξωτερικό, από Βουλγαρία και Ρωσία, χωρίς βέβαια την άδεια του ΕΟΦ, είτε ήταν ουσίες σκευάσματα ντόπινγκ, τα οποία έφεραν πλαστή ταινία του ΕΟΦ, ή ήταν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία είχε παράνομα στην κατοχή της, καθώς είχαν έρθει στην κατοχή της από εικονικές συνταγογραφήσεις. Ναι. Όλα ξεκίνησαν μετά την μήνυση που υπέβαλε εναντίον της ο γνωστός μπασκετμπολίστας ο Ντίνος Μίτογλου, καθώς εντοπίστηκε θετικός σε αντιτόπινγκ τεστ. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι περιείχαν αυτά τα σκευάσματα. Έτσι ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα και έτσι εντοπίστηκαν εδώ στο σπίτι της αυτές οι ουσίες. Τώρα περνάει 48χρονη στην αντεπίθεση και ισχυρίζεται στους αστυνομικούς πως όλοι οι ασθενείς της γνώριζαν τι ακριβώς έπαιρναν. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, όποιος λέει το αντίθετο, λέει ψέματα. Να σας πω ότι είχε σκευάσματα για πάσα νόσο, ακόμα για ενίσχυση ανοσοποιητικού συστήματος, για ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης, ακόμα και κατά της γύρανσης. Οπότε καταλαβαίνουμε πως μεγαλώνει ο κύκλος πλέον. Λοιπόν, η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη και από εδώ και πέρα βεβαίως εκείνη θα κρίνει ποιος θέλει και ποιος όχι. Να σε ευχαριστήσω πολύ.